Δημήτρη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε καλησπέρα. Πολύ που δέχθηκες την πρόσκλησή μας να συμμετάσχεις στο συνέδριο, έτσι έστω και μέσα από μια μικρή συνέντευξη μέσα στο Skype. Εξάλλου είσαι ο leader του προγράμματος Artecitya, οπότε δεν θα μπορούσες να λείπεις. Θα κάνουμε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα, η οποία εντάσσεται στο τελευταίο session του συνεδρίου με τίτλο Community Urban Transformation και Digital Culture. Οπότε θα ήθελα να επικεντρωθούμε κυρίως στο πρόγραμμα Artecitya και πώς αυτό συμβάλλει στην μεταμόρφωση και στην αλλαγή της πόλης. Ξεκίνα λέγοντάς μας μερικά λόγια για το πώς το Artecitya οραματίζεται την πόλη του αύριο. Το Artecitya, όπως δείχνει και το όνομά του, είναι αυτή η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στην πόλη. Ίσως μία από τις πηγές έμπνευσης να ήταν αυτή η ιδανική πόλη του Πλάτωνα, αυτή δηλαδή πάνω στην οποία και εμείς βασιστήκαμε για να ονειρευτούμε σε κάποια στιγμή ότι η πόλη που ονειρευόμαστε, η πόλη όπου κάθε πολίτης βρίσκει τον τόπο του και ζει άνετα σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι αυτή τελικά που μπορεί να δημιουργηθεί χάρη στην επέμβαση των οικαστικών καλλιτεχνών, των καλλιτεχνών πιο γενικά και χάρη στη συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή, η Artecitya είναι μια ουτοπία στην πραγματικότητα, η οποία όμως μετά από 2-3 χρόνια που τη δουλεύουμε τώρα εμείς οι 8-9 partners μέσα στο πλαίσιο του Artecitya, βλέπουμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα πράγματα να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται και τελικά φτάνουμε σήμερα σε ένα σημείο. Το συνέδριο το δικό σας νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή για να δούμε τι κάναμε μέχρι τώρα, ποιες είναι οι κατευθύνσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε και να προχωρήσουμε περισσότερο σε σχέση ανάμεσα στους partners, αλλά και να δούμε επίσης τι φταίει αυτή τη στιγμή ώστε το project να μην προχωράει τόσο πιο πολύ όσο θα θέλαμε όλοι μας. Άρα, μέσα από το πρίσμα του Artecitya, τι πάει να πει ανάπτυξη για μία πόλη? Καλό είναι νομίζω, αν μου δίνεις 2-3 λεπτά, να δούμε πώς σε κάθε πόλη στην Ευρώπη δουλεύει σήμερα το σύστημα φτιάχνω την πόλη ή αναπτύσσω την πόλη ή επεκτείνω την πόλη ή τέλος πάντων επεμβαίνω σε αυτό που είναι σήμερα πολυοδομία, σε αυτό που είναι σήμερα η ίδια η πόλη. Στις γαλλικές, ας πούμε, πόλεις, αλλά νομίζω και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, τις ευρωπαϊκές, πάνω κάτω το ίδιο σχήμα και μέθοδος ανάπτυξης της πόλης γίνεται, ο πολιτικός, ο εκάστοτε, ο δήμαρχος, ας πούμε, μαζί με κάποιον τεχνικό, έχουν μια ιδέα για το πώς θα φτιάξουν ένα δρόμο, για το πώς θα φτιάξουν μια καινούργια συνοικία, για το πώς θα επεκτείνουν κάποιο μέρος της πόλης και ανάμεσα στους δύο-τρεις τεχνικούς, πολεοδόμους, μηχανικούς, πολιτικούς κτλ. Φτιάχνουν την πόλη, η οποία βέβαια, έτσι, από άποψη τεχνικής, είναι όντως, νομίζω, σταθερή. Μπορούμε άνετα να προχωρήσουμε πάνω σε έναν δρόμο με το αυτοκίνητο ή με το τρακτέρ. Μπορούμε άνετα να καθίσουμε σε ένα παγκάκι, σε μια πλατεία κτλ. Το γεγονός όμως ότι αυτό το σύστημα πλέον, κατά τη δικιά μου την άποψη και από ό,τι βλέπω, σύμφωνα με τις κρίσεις τις κοινωνικές που υπάρχουν, σύμφωνα με την δυσαρέσκεια της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων της κάθε πόλης σε σχέση με την πολυοδομική της ανάπτυξη, αλλά όχι μόνο την πολυοδομική, διότι μια πόλη δεν είναι μόνο κτίσμα, είναι επίσης και ο άνθρωπος, είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι η μετακίνηση του ανθρώπου, των ανθρώπων από ένα μέρος στο άλλο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το σύστημα, το κλασικό μέχρι τώρα, του πολιτικού με τον μηχανικό ή τους 2-3 πολεοδόμους, δεν αρκεί. Εκεί νομίζω ότι βασιστήκαμε εμείς για να πούμε ότι ίσως σε αυτή την πρώτη βασική σχέση χρειαστεί να δώσουμε ένα καινούριο βλέμμα, πιο φρέσκο, ανθρώπων όπως των καλλιτεχνών, με τους οποίους εμείς έχουμε επαφή και ξέρουμε πώς σκέφτονται και τι θέλουν να κάνουν. Είδαμε λοιπόν ότι εμπνέοντας αυτό το αρχαϊκό σχήμα, ας το πούμε έτσι, με νέα βλέμματα, με καινούργια βλέμματα, με καινούργιες απόψεις,
ίσως δώσουμε μια καινούρια διάσταση σε αυτήν την εξέλιξη της πόλης. Και το άλλο το οποίο επίσης μας ενδιαφέρει στην λογική και τη φιλοσοφία του Artecitya είναι πώς μέσα από αυτήν την εξέλιξη της πόλης χάρη της επέμβασης των καλλιτεχνών θα μπορέσουν τουλάχιστον οι νέοι να βρούνε δουλειά, να βρούνε καινούριους τρόπους επιμόρφωσης, να βρούνε καινούριους τρόπους επαγγελματοποίησης. Διότι όντως, εάν υποθέσουμε ότι καινούργια σχήματα ανάπτυξης της πόλης χάρη του Artecitya μπαίνουν μπροστά, σίγουρα θα χρειαστεί να ανακαλύψουμε και να δημιουργήσουμε καινούργια σχήματα δουλειάς, καινούργιους τρόπους επέμβασης, τεχνικής πλέον, μέσα στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της πόλης. Και εκεί είπαμε ότι ίσως να είναι αυτό μία αφορμή, αιτία, αλλά τέλος πάντων αποτελεσματική επέμβαση στο πώς να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας για τους νέους. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να το μαζέψουμε όλο αυτό, επέμβαση των καλλιτεχνών, επέμβαση της ποίησης, δηλαδή ας το πούμε και έτσι, μέσα σε αυτό το τεχνικό παλιό αρχαϊκό σχήμα, επέμβαση των πολιτών, διότι αν οι πολίτες οι ίδιοι δεν πάρουν μέρος σε αυτήν την έντονη καινούργια συζήτηση και τρόπο εξέλιξης της πόλης, συν την δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας κυρίως για τους νέους, αυτό είναι το τρίπτυχο, ας πούμε έτσι, του Artecitya. Άρα, ποια είναι μερικά παραδείγματα από δράσεις που έχουν γίνει από τους partners, από το Apollonia καταρχάς? Ναι, νομίζω ότι στην πλατφόρμα που δημιουργήσαμε για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτήν την συναδελφικότητα, τη σχέση ανάμεσα στους 7-8 partners, φαίνονται σήμερα τουλάχιστον 20-30 project τα οποία ξεκίνησαν οι διάφοροι συνάδελφοι, οι διάφοροι partners και τα οποία εξελίσσονται πολύ όμορφα. Mm-hmm. Να πάρουμε το δικό μας, ένα από τα δικά μας τα προγράμματα τα οποία τελειώσαμε στην αρχή του χρόνου, τέλος της προηγούμενης χρονιάς, με τον καλλιτέχνη Ζορζ Ρούς, ο οποίος έφτιαξε, είχε μία διάρκεια περίπου ενός έτους, δούλεψε με καμιά εικοσαριά νέους, οι οποίοι έμαθαν να κάνουν οξυγονοκόλληση ή συγκόλληση με τα μέταλλα και δημιούργησαν μία εγκατάσταση 4 μέτρα επί 4 μέτρα μέσα σε ένα κεντρικό δρόμο στο Κολμάρ, στο κέντρο της Αλσατίας, το οποίο είναι το περίφημο σχήμα της βασικής τεχνοτροπίας του Ρούς, η αναμόρφωση. Δηλαδή, είναι σαν ένα κουβούκλιο το οποίο έχει εγκατασταθεί μέσα στην πόλη, όπου όταν σταθεί σε διάφορα μέρη της μαύρο και κόκκινο χρώμα και υπάρχει ένα σημείο μόνο, σε μια συγκεκριμένη απόσταση, όπου σχηματίζεται ένας τέλειος κύκλος κόκκινος. Ο οποίος οδηγεί τον θεατή να βρει μια θέση μέσα στην πολεοδομία, μέσα στο χώρο και χάρη αυτής της επέμβασης έχει μια καινούργια άποψη της πόλης. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είχε μια τεράστια σημασία για μας, διότι οι κάτοικοι επενέβησαν στα διάφορα μέρη της εξέλιξης του project του Ζορζ Ρούς. Οι νέοι ένα χρόνο δούλεψαν και έμαθαν να δουλεύουν όχι μόνο την οξυγονοκόλληση, αλλά να δουλέψουν την οξυγονοκόλληση με κατευθύνσεις του ίδιου του καλλιτέχνη, να έχουν μια ιδιαίτερη επαφή με την μέθοδο αυτή της δουλειάς, με το μέταλλο γενικά. Και στο τέλος όλοι μαζί, καλλιτέχνης, εμείς, το κοινό, οι γείτονες εκεί όπου στήθηκε το έργο και τα παιδιά τα οποία δούλεψαν, μπορέσαμε και στήσαμε το έργο, το οποίο πλέον έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπητά μέρη του Κολμάρ, όπου το επισκέφτονται πάρα πολύ. Έχουμε συνέχεια, μας καλούν συνέχεια από σχολεία, από γειτονιές κτλ. Να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει, γιατί το κάναμε, πώς κτλ. Αυτή ήταν η πρώτη σύντομη επέμβαση συγκεκριμένη μέσα στο χώρο. Ετοιμάζουμε για να τελειώσουμε το Απολλώνια, διότι και άλλα έργα από άλλες πόλεις είναι εξίσου σημαντικά, ίσως και σημαντικότερα από αυτά που κάνουμε εμείς, σίγουρα. Το επόμενο βήμα για μας είναι η πολεοδομική ανασυγκρότηση και της αρχής της συνοικίας όπου βρισκόμαστε.
όπου εδώ μιλούμε πλέον για τουλάχιστον 10.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή είναι ένας τεράστιος χώρος ανάμεσα σε δύο παράλληλους δρόμους. Βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι, είμαστε 30-40 μέτρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το Παλάτι των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαστε στην αρχή ενός μιας ιστορικής συνοικίας. Αυτή η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στα κτηριακά μεγαθύρια και τα σπιτάκια μιας απλής ιστορικής συνοικίας του Στρασβούργου είναι πολύ έντονη. Οπότε προσπαθούμε μέσα από τεράστιες δυσκολίες να επέμβουμε και σαν πολεοδόμοι και σαν αρχιτέκτονες και σαν δικαστικοί και σαν πολιτικοί και σαν μηχανικοί πολιτικοί για να κάνουμε εμείς ήδη αυτή την αλλαγή της πολεοδομίας στην αρχή λοιπόν της συνοικίας μας. Μπορέσαμε και κατορθώσαμε να πείσουμε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, πεϊζαζίστ, αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το τοπίο και δουλεύουν εδώ και μήνες μαζί μας. Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να πείσουμε τους πολιτικούς, διότι είναι δύσκολο για τον πολιτικό να δεχτεί σε κάποια στιγμή ότι την πόλη, ειδικά όταν πρόκειται για τον δήμαρχο και το στενό επιτελείο του, ότι την πόλη τελικά δεν την κάνει μόνο ο δήμαρχος, αλλά την κάνει ο δήμαρχος μαζί με τους συμπολίτες του και κυρίως ο δήμαρχος είναι εκεί για να προσφέρει ώστε οι συμπολίτες του να μπορέσουν να φτιάξουν και να προωθήσουν την πόλη που ονειρεύονται, την πόλη που θέλουν. Και όχι να τους έρθει καπέλο αυτό που θέλει ο Α ή ο Β. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση η οποία μέσα από τα διάφορα στοιχεία που θέλουμε να αναπτύξουμε είναι ένας τεράστιος κήπος και περιβόλι. Διότι ιστορικά η συνοικία αυτή ήταν το μεγάλο περιβόλι του Στρασβούργου. Δηλαδή όλα τα λαχανικά εδώ γινόταν. Το γεγονός ότι δημιουργούμε γύρω στα 3.000 μέτρα τετραγωνικά ένα καινούριο περιβόλι σύγχρονο με την επέμβαση των καλλιτεχνών, λειτουργεί εδώ και 4 μήνες, έχει γίνει ήδη ένα βίωμα όλων των κατοίκων, όχι μόνο εδώ της συνοικίας, αλλά και του Στρασβούργου. Καθημερινά έρχονται άτομα τα οποία θέλουν πλέον να τρώνε, ειδικά τώρα που βγήκε και ο ήλιος και αρχίζουν οι καλές μέρες. Το έχουν κάνει πλέον στέκι για να συζητούν, για να φέρουν τα παιδιά τους και κυρίως έρχονται να μας βοηθήσουν, μας φέρνουν διάφορα φυτά, σπέρνουμε μαζί, φυτεύουμε μαζί, βγάζουμε τα αγριόχορτα μαζί. Δηλαδή ήδη βρισκόμαστε σε μια φάση όπου υπάρχει μια λαϊκή πλέον επέμβαση και συμμετοχή σε ένα μέρος μιας γενικής τολμηρής σκέψης, αναμόρφωσης όλου του πολεοδομικού τοπίου της αρχής της συνοικίας μας. Και ήδη εκεί που η πόλη σκεφτόταν στο σημείο αυτό να φτιάξει 40 πολυκατοικίες, από ό,τι φαίνεται μάλλον το σχέδιο αυτό αναιρείται με μεγάλη μας χαρά και η γενική άποψη στισήματος όλων αυτών που θέλουμε να κάνουμε μάλλον κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, απέναντί μας έχουμε τους πολιτικούς. Με έναν τρόπο εντάσσεται σε αυτό το project και η πιθανότητα βιωσιμότητας του project, τουλάχιστον για το Απολλώνια. Όχι μόνο για το Απολλώνια, διότι ήδη είμαστε ένα network, ένα κομμάτι από 10 άτομα, οι οποίοι δουλεύουν πάνω στους ίδιους σκοπούς. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε και κατορθώσουμε και το βγάλουμε αυτό το project, το βάλουμε σε λειτουργία, νομίζω ότι δημιουργούμε πλέον ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, στην Α συνοικία του Γκτάνσκ ή στην Β συνοικία της Πράγας ή στην Δυτική συνοικία της Ανατολικής Αθήνας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η εφαρμογή που προσπαθούμε να τελειώσουμε αυτή τη στιγμή στο Στρασβούργο θα δημιουργήσει ερωτηματικά, θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και στους πολιτικούς αλλά και σε αυτούς που φτιάχνουν την πόλη, τους πολεοδόμους, τους εργολάβους, διότι και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, οι εργολάβοι εδώ του Στρασβούργου δεν τον βλέπουν και με πολύ καλό μάτι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, διότι μετατοπίζουμε ορισμένα συμφέροντα, μετατοπίζουμε ορισμένα κέντρα λήψης αποφάσεων, διότι μπαίνουν πλέον σε ένα
ζωτικό, σημαντικό και οικονομικό χοντρό κομμάτι της κοινωνίας και της ανάπτυξης μιας πόλης. Και βιωσιμότητα στην ουσία για το Artecitya δεν είναι η βιωσιμότητα του ίδιου του Artecitya, αλλά των πρωτοβουλειών που θα ξεκινήσουν μέσα από αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι αυτό καθεαυτό για το Artecitya. Αυτό που προσπαθούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητές του, ο καθένας με τις συγκεκριμένες προτάσεις που κάνει βασισμένος στις ιδιαιτερότητες της πόλης του, της συνοικίας του, είναι να μπορέσουμε να πείσουμε πολιτικούς και τεχνικούς ότι υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης, εξέλιξης, μετεξέλιξης της πόλης, στην οποία ο οικαστικός, στην οποία ο πολιτισμός, ας το πούμε πιο γενικά, μπορεί να παίξει βασικό ρόλο. Και είναι δύσκολο σήμερα να δεχτούμε ότι η πόλη μπορεί να συνεχίζει να εξελίσσεται με τα σχήματα που ξέραμε μέχρι τώρα και ότι πρέπει να ανακαλύψουμε, να εφεύρουμε καινούρια σχήματα, καινούριους τρόπους ανάπτυξης της πόλης. Mm-hmm. Αυτό είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αν μπορέσουμε τώρα, και νομίζω το συνέδριο το δικό σας θα δώσει απαντήσεις, να συνδυάσουμε, να εναρμονίσουμε τις προβληματικές του κάθε project και βρούμε αυτές τις κοινές συνιστώσεις, ώστε να μπορέσουμε με πιο δυνατό τρόπο να προχωρήσουμε και να πείσουμε τους πολιτικούς και τους εργολάβους ότι υπάρχουν και αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι, νομίζω ότι κερδίζει. Ωραία. Νομίζω ότι θα σταματήσουμε εδώ. Έχουμε λιγάκι υπερβεί και όλο το χρόνο. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλούς προβληματισμούς. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα από την κριτική βγαίνουν τα πιο σπάνια εφευρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.